Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα Κυριακής από το Δημοτικό Γυμνασίο της Άνω Σύρου, όπου στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του ΑΟ Σύρου και του Παναξιακού. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, δύο ομάδες που είναι αίτητες μέχρι στιγμής. Θα αναμετρηθούν εδώ μπροστά περίπου σε 500 φιλάθλους και από τα δύο νησιά. Μοναδικός στόχος βέβαια είναι η νίκη και για τις δύο ομάδες. Δύο ομάδες που δεν κοιτάνε τίποτα άλλο πέρα από το πρωτάθλημα Κυκλάδων και την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι ομάδες σιγά σιγά παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο. Ακούτε και το χειροκρότημα εδώ στην πολύ καλή και ζεστή ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Άνω Σύρου. Ένα παιχνίδι που παρακολουθείτε μέσα από την κάμερα του Κυκλάδης 24, του Sport Κυκλάδης 24 και του sirosports.gr, με πλούσια ρεπορτάζ, στιγμιότυπα και φωτογραφικό υλικό. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους χορηγούς μας, τη Vodafone Σύρου στην παραλία Ερμούπολης, την Κάβα Μακριονίτη στο Μάνα, την Πισταριά Βελιστήριο Γιάννενα στην παραλία της Ερμούπολης, το καφέ Bar Stilvi στην παραλία της Ερμούπολης, την Πρίντεζης Ξυλία Σίδερα Ιδραυλικά στα λιβάδια του Μάνα, το πρακτορείο προποτεχνική Φούντα Στυλιανός στην Νικηφόρου Μανδυλαρά και το ζαχαροπλαστείο Κανακάρι στην Νικηφόρου Μανδυλαρά. Να περάσουμε όμως και σε δεκάδες των δύο ομάδων. Να ξεκινήσουμε από τους φιλοξενούμενους, από την ομάδα του Παναξιακού. Η 11 που επέλεξε ο προπονητής Γιώργος Προμπονάς είναι η εξής: 1 Τσουκαλάς, 2 Καπύρης, 3 Κουφόπουλος, 4 Παπανικολάου, 5 Ιασονίδης, 6 Λεντιάνο, 7 Σκούπρας, 8 Βιλαντώνης, 9 Ιωαννίδης, 10 Πολυκρέτης, 11 Αλμπικόλα. Οι 7 που συμπληρώνουν τη 18άδα του Παναξιακού είναι οι εξής: 12 Μανολάς, 13 Βαθρακοκύλης, 14 Κλάιντι Χίντρι, 15 Βασιλάκης, 16 Καμιλοθόρης, 17 Καραφιλίδης, 18 Ανευλαβής. Για την ομάδα του Γιώργου Ρούς και του Μάκη Βαρθαλίτη, εξής 11 που επέλεξαν είναι 1 Βαβακούρης, 2 Μαραγκός, 3 Τσορτανίδης, 4 Μπάλας, 5 Αργυρός, 6 Μανουδάκης, 7 Κότσης, 8 Ρούσος Κάρολος, 9 Λούσας, 10 Ραμπαβίλας και 11 Μίρτσα. Στον πάγκο δίπλα στον προπονητή κάθονται οι 12 Μουράι, 13 Μαυράκης, 14 Χαλκιάς, 15 Συριανός, 16 Ρούσος, 17 Φωτεινιάς και 18 Μπαλόπιτας. Όλα είναι έτοιμα ουσιαστικά να ξεκινήσει το μεγάλο ντέρμπι. Οι δύο ομάδες κατευθύνονται προς τη σέντρα. Όπως είπαμε και στην αρχή της μετάδοσης, υπάρχει πολύ ζεστή κερκίδα στο σημερινό παιχνίδι. Δύο ομάδες, όπως είπαμε, που δεν γνωρίζουν τη φετινή χρονιά την ΙΤΑ, δεν συμβιβάζονται θα έλεγα με την ΙΤΑ. Στόχος τους είναι η νίκη, οι 3 βαθμοί. Ο πρωτοπόρος ΑΟ Σύρου θέλει να κάνει το συν 5 από τον Παναξιακό. Απ' την άλλη ο Παναξιακός θέλει να μειώσει τη διαφορά στους 2 βαθμούς. Μάλλον να ξεπεράσει για ένα βαθμό την ομάδα του ΑΟ Σύρου. Ο Παναξιακός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με μείον 2. Διαιτητική τριάδα είναι η Μαθιουδάκης, Μουτάφης και Ψαρά. Ένα πραγματικό ντέρμπι εδώ στην Άνω Σύρου. Ελπίζουμε να δούμε ένα παιχνίδι αντάξιο των δύο ιστορικών ομάδων Κυκλάδων. Να δούμε λοιπόν τον Σκούπρα. Βαθιά παλιά θα διώξει ο Βαβακούρης και απομακρύνει ο Ρούσος. Πρώτη λοιπόν στιγμή για την ομάδα του Παναξιακού. Ο Βαβακούρης ήταν στη σωστή θέση, απομάκρυνε με τις γροθιές του στο ύψος της μικρής περιοχής και έβγαλε τον κίνδυνο αμνηστία του. Στη συνέχεια μπαλά σε μακρινό σουτ πέρασε out. Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να επαναλάβουμε
τους χορηγούς που βρίσκονται μαζί μας στη μετάδοση αυτή που παρακολουθείτε μέσα από την κάμερα του E-Class24, του Sirosports.gr και του SportE-Class24.gr. Είναι λοιπόν η Vodafone Σύρου στην παραλία της Ερμόπολης, η Κάβα Μακριονίτης στο Μάνα της Σύρου, η Ψαριά Βελιστήριο Ταγιάννα στην παραλία της Ερμόπολης, το καφέ Bar Stilvi στην παραλία της Ερμόπολης, Printers Ξυλίας Ήτερα Ιδραυλικά στα λιβάδια του Μάνα, Προποτεχνική Φούντα Στυλιανό στην Νικηφόρου Μαδηλαρά και Ζαμοπλαστείο Κανακάρι επίσης στην Νικηφόρου Μαδηλαρά. Θα περάσουμε όμως στο παιχνίδι μας, όπου υπάρχει ένα μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή για τον Επαναξιακό. Παίζεται ο διαιτητής. Ωραία προσπάθεια τώρα για τον Επαναξιακό που περνάει ο Ιωαννίδης. Ο Σκούπρας θα σουτάρει. Ο Σκούπρας, πρώτη καλή στιγμή για τον Επαναξιακό. Στημένη μπάλα για τον Αοσίρου και τον Μίρτσα. Έρσιν Μίρτσα λοιπόν πίσω από την μπάλα, σε αυτό το κοντινό κόρνερ θα λέγαμε. Το τείχος στα 9:15 από τον διαιτή, τον κύριο Μαθιουδάκη. Μίρτσα θα γεμίσει από μάχη, δεύτερο δοκάρι, γκολ ο Σύρου, 1-0. Στο δεύτερο δοκάρι βρέθηκε αφύλακτος ο Αργυρός και ανοίγει το σκορ για τον ΑΟ Σύρου. Να λοιπόν στην πρώτη στιγμένη μπάλα, στο 28 λεπτό ο ΑΟ Σύρου ανοίγει το σκορ, φάουλ του Μίρτσα, δεύτερο δοκάρι, προβολή του Άγγελου του Αργυρού, ο νεαρός αμυντικός ανοίγει το σκορ για τον, για τον ΑΟ Σύρου, 1-0. Λεντιάνο, η μπάλα θα περάσει εκεί που τελευταία στιγμή ο Τσορτανής βάζει το κεφάλι του. Ευκαιρία εδώ με τον Σκούπρα, Σκούπρα στα πλασάρι πάνω στο Βαβακούρι. Σωτήρια έμβαση από τον goalkeeper του ΑΟ Σύρου. Στην πρώτη κλασική ευκαιρία του Παναξιακού στο 44. Ο Βαβακούρης θα νικήσει στα ίσα θα λέγαμε τον Σκούπρα. Σε αυτό το τετ-α-τετ που βγήκε για τον Παναξιακό. Επαναφορά τώρα της μπάλας, απομακρύνει ο Τσορτανίδης. Επιμένουν με τον Ιασονίδη. Με το κεφάλι ο Αργυρός και τώρα συνέχεια με το πόδι θα απομακρύνει προς τον Κουφόπουλο. Η βαθιά παλιά δεν υπάρχει offside. Ο Σκούπρας θα κάνει την προβολή. Ευκαιρία ο Βαβακούρης. Θα βγει ο Αργυρός πρώτος στην μπάλα ξανά και θα απομακρύνει. Και αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους. Με μικρή καθυστέρηση. ΑΟ Σύρου Παναξιακός 1-0 με τον γκολ του Άγγελου του Αργυρού στο 28 λεπτό μετά το φάουλ του Μίρτσα και την προβολή στο δεύτερο δοκάρι του κεντρικού αμυντικού του ΑΟ Σύρου. Πριν κλείσουμε για το ημίχρονο να επαναλάβουμε τους χορηγούς, η Vodafone Σύρου στην παραλία της Ερμόπολης, Κάβα Μακριονίτης στο Μάνα της Σύρου, Σταριά Βελιστήριο Γιάννενα στην πλατεία Κανάρη, καφέ Bar Stilvi στην παραλία της Ερμόπολης, Printers Ξυλία Σίδερα Ιδραυλικά στα λιβάδια του Μάνα, Προποτεχνική Φούντα Στυλιανός στην Νικηφόρου Μανδηλαρά και Ζαχαροπλαστείο Κανακάρη επίσης στην Νικηφόρου Μανδηλαρά. Μικρή διακοπή και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος. Τσορτανίδης. Βαθιά μπαλιά για τον Ραμπαβίλο. Ο Ραμπαβίλος με το κεφάλι. Έχει βγει ο Τσουκαλάς σε ρόλο λίμπερο. Δυνατή μονομαχία. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Ο Τσουκαλάς είναι πεσμένος στο έδαφος. Φάουλ που κερδίζει ο Σύρου. Καθώς ο Τσουκαλάς είχε βγει από την αιστεία του. Έχασε χωρίς φάουλ και αναγκαστικά ο Κουφόπουλος έπρεπε να ανατρέψει τον αντιπαλό του. Το Μαρινάκι να σου πω το βράδυ, έτσι, καθώς η ομάδα του ήταν χωρίς τερματοφύλακα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Επαναξιακό και τον Κουφόπουλο. Όλα αυτά καθώς βρισκόμαστε στο 50 λεπτό της αναμέτρησης, πάντα το 1-0 εδώ στον ΑΟ Σύρο. Ο Τσουκαλάς είναι ακόμα πέσμενος στον αγωνιστικό χώρο μετά την προηγούμενη μονομαχία
Που είχε. Άντε Αργυρός, έτοιμος είναι! Καθυστέρησε τώρα καθώς είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο ακόμα τον φύλακα του Παναξιακού. Μας δίνει μας την ευκαιρία όμως να περάσουμε στους χορηγούς της σημερινής μετάδοσης. Μιλάμε λοιπόν για τη Vodafone Σύρου στην παραλία της Ερμούπολης, την κάβα από τον Μακριονίτη στο Μάνα της Σύρου, στο Αργία Βολεστήριο τα Γιάννενα, καφέ μπαρ Στίλβι στην παραλία της Ερμούπολης, πρίτες ξυλία σίδερα υδραυλικά στα λιβάδια του Μάνα, προποτεχνική Φούντα Στυλιανός στην Νικηφόρου Μανδυλαρά και ζαχαροπλαστείο Κανακάρι επίσης στην Νικηφόρου Μανδυλαρά. Μετά λοιπόν από αυτή την καθυστέρηση και τον τραυματισμό του goalkeeper Τσουκαλά, περνάμε ξανά σε αγωνιστική δράση. Έρσιν Μίρτσα ξανά πίσω από την μπάλα με το αριστερό. Με αρκετό κόσμο μπροστά από τον Τσουκαλά στο ύψος του πέναλτι. Πέντε παίχτες του ΑΟ Σύρου στην περιοχή. Ο Μίρτσα θα περάσει το σουτ γκολ ο ΑΟ Σύρου. Είναι ο Μανουδάκης ο σκόρερ. Ο Μανουδάκης κάνει το 2-0 στο 52. Στο 53 ο Μανουδάκης λοιπόν διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του. Όπως λοιπόν και στο 28, έτσι και στο 52. Φάουλ του Μίρτσα από δεξιά. Προβολή του Μανουδάκη αυτή τη φορά. Γκολ ο ΑΟ Σύρου, 2-0. Να δούμε το κόρνερ, θα βγει η μπάλα, θα χάσει ο Βαβακούρης, προβολή από κοντά, τρομερή ευκαιρία για τον Επαναξιακό στο 54 να μειώσει το σκορ σε 2-1. Ο Ιασονίδης, αν δεν κάνω λάθος, με το νούμερο 5, νομίζω ότι είναι ο Ιασονίδης ο παίκτης που χάνει την μεγάλη ευκαιρία, όχι είναι ο Κουφόπουλος με το 3. Ένα επιπόλαιο λάθος αποφέρει ένα φάουλ τελικά. Όχι, πέναλτι, σωστά το είπαμε. Είναι πέναλτι που κερδίζει ο Παναξιακός στο 68. Ο Παναξιακός έχει την ευκαιρία να μειώσει. Να δούμε λοιπόν την ευκαιρία αυτή του Παναξιακού. Το σουτ και γκολ για τον Επαναξιακό, 2-1. Ο Πολυκρέτης μειώνει και δίνει άγρια μορφιά στα τελευταία 22 λεπτά. Και ο Μπάλας έχει βγει και ο Αργυρός, θα επιστρέψει πάλι βεβαιασμένα στον Βαβακούρη και δίνει κόρνερ ο διαιτής Μαθιουδάκης. Ζητούν πέναλτι οι παίχτες του Παναξιακού για τη σύγκρουση αυτή που είχε ο Χαμηλοθόρης με τον Βαβακούρη και τους δύο παίχτες έναν πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αργυρός δεν υπολόγισε καλά την επαναφορά της μπάλας στον Βαβακούρη, υπήρχε παίχτης εκεί, οι δύο παίχτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Ο Παναξιακός ζητάει πέναλτι, ο διαιτητής έχει δώσει κόρνερ. Ya,
διαστέρηση αυτή μας δίνει την ευκαιρία να... να αναφέρουμε τους χορηγούς μας. Vodafone Σύρου στην παραλία Ερμούπολης, Κάβα Μακριονίτη στο Μάνα της Σύρου, Ψαριά Γιάννα στην πλατεία Κανάρη, Στήλβη Καφέ Μπαρ στην παραλία της Ερμούπολης, Πρίντες Ξυλία Σίδερα Υδραυλικά στα Λιβάδια του Μάνα, Προποτεχνική Στυλιανός Φούντας στην Νικηφόρο Μαδηλαρά και Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι επίσης στην Νικηφόρο Μαδηλαρά. Όλα αυτά με 72 λεπτά συμπληρωμένα στην Ανοσύρο και το σκορ πάντα στο 2-1. Θυμίζουμε ότι ο Αργυρός στο 28 κάνει το 1-0, ο Μανουδάκης στο 53 το 2-0. Ο Πολυκρέτης με πέναλτι στο 69 μείωσε για τον Επαναξιακό σε 2-1. Το φάουλ θα εκτελεστεί, ο Βαβακούρης θα μπλοκάρει, θα κερδίσει και πολύ δευτερόλεπτα. Ο Κότσης θέλει να τρέξει, ο Ηλίας ο Κότσης. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Κότση από αριστερά. Θα κλειστεί. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Λούσα. Κοντρολάρει ο Λούσας. Θέλει να μπει στην περιοχή. Θα πασέρει ο Ραμπαβίλας από κοντά. 3-1 ο Σύρου από τον Παναγιώτη Ραμπαβίλα. Σε μια πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αοσύρου. Στο 75. Σε αυτή την κόντρα επίθεση που ξεκίνησε από αριστερά και τον Ηλία Κότση, άλλαξε έξυπνο παιχνίδι για τον Λούσα. Ο Λούσας τρίπλαρε τον προσωπικό του αντίπαλο. Πέρασε πανέξυπνα στον Ραμπαβίλα. Μισό γκολ θα λέγαμε και δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Ραμπαβίλας. Ο Σκούπρας από δεξιά, η σέντρα που θα γίνει ευκαιρία για τον Παναξιακό. Η κόντρα απομακρύνει ο Μπάλας. Ο Κόλλα λίγο έλειψε να χρηστεί σκόρερ. Έληξε! Ο Ρούσος, ο Μουράι. Θα κάνει και ένα λάθος, ο Αργυρός θα βάλει την κόντρα, ο Μανουδάκης. Προσπάθεια τώρα από δεξιά, η σέντρα για τον Ραμπαβίλα, από μακριά ο Κουφόπουλος. Ο Ραμπαβίλας, η κεφαλιά, ψηλά πάνω από την αιστεία του Τσουκαλά. Στο 87. Ο Παναξιακός τώρα με τον Σκούπρα από δεξιά. Μια σέντρα σούτ, τελευταία στιγμή εκεί. Θα βάλει την προβολή ο Μαραγκός και απομακρύνει σε πλάγιο. Ο Πανικολάου. Παίρνει πολλά μέτρα και γεμίζει τώρα προς την περιοχή. Κεφαλιά από κοντά, 3-2 ο Παναξιακός. Ο Παναξιακός λοιπόν κάνει το 3-2 με τον Κόλλα. Ο Κόλλα λοιπόν στο 93 θα μειώσει για τον Παναξιακό στη βαθιά παλιά αυτή του Τσουκαλά. Δώσαν αρκετό χώρο οι παίχτες του Αοσύρου. Ο Τσουκαλάς γέμισε. Ο Κόλλα φύλακτος με το κεφάλι θα σημειώσει στο 93 το Αόσυρο Παναξιακός 3-2. Ρε, αμήνονται όλοι, ρε. 93 λεπτά συμπληρωμένα στην Ανοσύρο. Με τον Παναξιακό να προσπαθεί για την ισοφάριση. Μάχες εκεί έξω από την περιοχή του Βαβακούρη. Νικητής τώρα ο Μαραγκός, βαθιά παλιά, και τον Ραμπαβίλα ο Τσουκαλάς με το κεφάλι. Τι είναι, ρε! Σε πλάγιο. Κόκκινη κάρτα. Μπράβο! Και αποβολή στον Ιασονίδη. Πιθανόν κάτι είπε στον διαιτή μας Λιντάκη. Καθώς διακόπτει το παιχνίδι και αποβάλλει τον
Ιασονίδη. Αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν είναι ο Ιασονίδης. Παπα-Νικολάου είναι ο αρχηγός. Ο Παπα-Νικολάου λοιπόν αποβάλλεται στο 94. Να λοιπόν που ο Παναξιακός χάνει τον αρχηγό του σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έλα ρε κερματοφύλακα ρε! Ε, Κυριακό! Σταμάτα ρε! Σταμάτα! Αργυρός! Και η λήξη του παιχνιδιού. Ο Σύρου παίρνει το ντέρμπι 3-1, 3-2. Σε αυτό το παιχνίδι που παρακολουθήσατε από το Κυκλάδης 24, το Sport Kiklas 24 και το sirosports.gr. Ένα χορταστικό παιχνίδι από γκολ. 3-2 λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι στο 28 ο Αργυρός άνοιξε το σκορ μετά από εκτέλεση του Μίρτσα, με κοντινή προβολή. Στο 53 το 2-0 με παρόμοιο σκηνικό και τον Μανουδάκη μετά πάλι από φάουλ του Μίρτσα να κάνει το 2-0. Μετά από λάθος που έγινε στην άμυνα και τον Πολυκρέτη να κερδίσει το πέναλτι και να το μετατρέψει σε γκολ 69 να κάνει το 2-1. Στο 75 ο Ραμπαβίλας μετά από ασίστ του Λούσα κάνει το 3-1. Στο 93 ο Κόλλα μετά από βαθιά παλιά του Τσουκαλά μειώνει σε 3-2. Σε ένα πολύ χορταστικό, όπως είπαμε, σε γκολ ντέρμπι, οι περίπου 500 και φίλαθλοι εδώ στην Ανωσύρο νομίζω είδαν αρκετά καλό θέαμα, παρόλο που ποιοτικά οι δύο ομάδες δεν ανέδειξαν την ποιότητα που έχουν. Όσον αφορά όμως τα τέρματα, 5 γκολ σίγουρα είναι χορταστικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά όμως πριν κλείσουμε τους χορηγούς μας, τη Vodafone Sirius στην παραλία της Ερμούπολης, την Κάβα από τον Μακαριονίτης. Γράψτε ρε, γράψτε! Στο Μάνα, λίγο κάτω. Στη Σταριά, ο βληστήριο Γιάννενα στη πλατεία Κανάρη. Στήλβι καφέ μπαρ στην παραλία της Ερμούπολης, πρίντερς, ξυλία, σίδερα, υδραυλικά στα λιβάδια του Μάνα. Προποτεχνική φούντα στη Λιανώση στην Νικηφόρου Μαδηλαρά και σαν φλασίο Κανακάρι επίσης στην Νικηφόρου Μαδηλαρά. Ενώ υπάρχει ένταση βλέπουμε μεταξύ των παιχτών του Παναξιακού, κυρίως ο Τσουκαλάς είναι σε έξαλλη κατάσταση. Ο τροματοφύλακας λοιπόν του Παναξιακού εδώ με πάρα πολλά νεύρα. Η ομάδα του Παναξιακού παίρνει το χειροκρότημα από τον κόσμο της. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι από την Άνω Σύρο. Έτσι λοιπόν ο Ασύρου παίρνει το συν 5, κάνει το απόλυτο, κάνει το 4-4. Πρώτη ήταν για τον Παναξιακό. Επόμενη αγωνιστική έχει ρεπό η ομάδα του Ασύρου. Δεν έχω λοιπόν να συμπληρώσουμε κάτι από την Άνω Σύρο. 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε, μείνατε κοντά μας.